ίσως να έχετε αντιληφθεί ότι η πληροφορική σήμερα γυρνάει την προσοχή της σε αυτό που λέμε γνωστικά συστήματα, δηλαδή συστήματα τα οποία συμπεριφέρονται λίγο σαν τον άνθρωπο και τα οποία συνεχώς η αγορά θέλει να προσφέρει πάνω στα smart devices, τούτα που χρησιμοποιούμε εδώ, για να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο στις καθημερινές του εργασίες. Μιλούμε για αυτό που λέμε φυσική νοημοσύνη, την νοημοσύνη που έχει ο κάθε ένας που μας στην καθημερινή του ζωή. Okay. Που χρησιμοποιεί καθημερινά τούτες στις μηχανές, στις συσκευές. Έτσι, εκείνο που πρέπει να έχει, πρέπει να και βασίζεται τούτη το πλαίσιο του γνωστικού προγραμματισμού βασίζεται πάνω στη χρήση της φυσικής γλώσσας, διότι η επικοινωνία μεταξύ μας για τη φυσική μας νοημοσύνη γίνεται μέσω της φυσικής γλώσσας. Βασίζεται πάνω στην χρήση της φυσικής γλώσσας για αλληλεπίδραση και για να καταλαβαίνει η μηχανή τι είναι που ζητώ, εγώ ποιαν εξυπηρέτηση ζητώ. Και δεν έχει να κάνει μόνο με εκείνη τη στιγμή που χρειάζομαι μια συγκεκριμένη εξυπηρέτηση, αλλά έχει να κάνει με το με ζει μαζί μου η μηχανή, μαθαίνει που μαζί μου ποιος είμαι, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες μου, ποιες είναι οι προτιμήσεις μου κτλ. Και έτσι μπορεί να ανταποκριθεί. Βασίζεται πάνω σε μια διαφορετική προσέγγιση ποια μπορεί να είναι η βάση της πληροφορικής, του υπολογισμού, γιατί να βασίζεται πάνω στη λογική, την αυστηρή λογική, την οποία αν έχετε μελετήσει και ξέρετε, την αυστηρή λογική δεν μας κάνει τούτη η βάση για την ανθρώπινη ευφυΐα. Να κάνει με την έννοια του ότι σου ξεκαθαρίζει τι πρέπει να συμβαίνει, τι επακόλουθα υπάρχουν κάποιες παραδοχές χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά δεν μπορεί να χειριστεί αλλαγή του περιβάλλοντος, να βγάλω ένα συμπέρασμα και μετά να βγάλει, ας πούμε, ο cognitive assistant, ο γνωστικός βοηθός, να βγάλει ένα συμπέρασμα να το κλείσει το ραντεβού και να δει ότι όταν έρθει σε μένα πλέον το μήνυμα ότι αυτό, ότι το αγνώ ή ότι το απορρίπτω. Ναι, αυτή η λογική η οποία έχει να κάνει με την επιχειρηματολογία, ονομάζεται λογική επιχειρηματολογίας, έχει τούτο το στοιχείο ότι δέχεται να κάνει λάθη. Εντάξει. Διότι πώς δουλεύει η επιχειρηματολογία. Θέλεις κάτι, βάζεις τα επιχείρηματα. Τούτη η παραδοχή, η αντίληψη ότι η ευφυΐα χρειάζεται λάθη, την είχε αντιληφθεί και ακόμα και ο πρώτος επιστήμονας, ας πούμε, της πληροφορικής, ο κύριος Τούρινγκ, ο οποίος, εκτός που όπως ξέρετε, δημιουργήσε το θεωρητικό υπόβαθρο για αυτές τις μηχανές, είναι και ο πρώτος ο οποίος μελέτησε την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή πώς μπορεί να αυτοματοποιηθεί η νοημοσύνη. Αλλά είχε αντιληφθεί ότι αν θέλουμε ένα σύστημα να έχει ανθρώπινη, να έχει νοημοσύνη, πρέπει να μην επιμένουμε να είναι αλάνθαστο. Όταν επιμένεις ότι κάποιο σύστημα είναι αλάνθαστο, που θέλεις να είναι ένα αεροπλάνο αλάνθαστο, που θέλεις να είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας αλάνθαστος. Τώρα, η ιδέα είναι να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να μην χρειάζεται να γράφει στο αυτό, να είσαι επιστήμονας της πληροφορικής για να προγραμματίζεις στον γνωστικό προγραμματισμό. Το ονομάσαμε Programming for the Masses. Να μπορείς με έναν φυσικό τρόπο να προγραμματίζεις τη μηχανή. Που λέμε μια πρόταση και όλοι τα αντιλαμβανόμαστε και τα δεχόμαστε. Σας πω την πρόταση, ξέρω εγώ, άργησε να έρθει η πυροσβεστική. Όλοι σας, όλοι μας, βγάλαμε επίσης άλλα συμπεράσματα. Δεν ήταν όσο ευκάλλον τούτο. Βασίζεται πάνω στην κοινή γνώση.